Σε λειτουργία εντός της ημέρας θα ήταν ο ιστότοπος μέσω του οποίου θα υποβάλλονταν οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων 2. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν άνοιξε και όπως τονίζουν οι ενδιαφερόμενοι, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή με λεπτού κοιτάω κάτω γιατί είμαστε η Πατμόν για την υπαγωγή στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων 2. Και αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα δεν μπορούμε να μπούμε στο πληροφοριακό σύστημα. Δεν έχει καθόλου ενεργοποιηθεί δυστυχώς. Έχει περάσει 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου από την αναμενόμενη έναρξή του βάσει της δήλωσης του Υπουργού, του κυρίου Σταθάκη, του Υπουργού Ενέργειας, ότι στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας θα ανοίξει πανελλαδικά. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργεί αυτό. Πραγματικά είναι τραγικό. Να αναλογιστεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή δεκάδες χιλιάδες και μηχανικοί και διάφοροι άλλοι επαγγελματίες και ιδιώτες πολίτες είναι με ανοιχτούς υπολογιστές, διότι ένα από τα βασικά κριτήρια του προγράμματος είναι η ταχύτητα υπαγωγής, δηλαδή ποιος θα προλάβει πρώτος, να το πούμε έτσι απλά. Είναι τραγικό. Δηλαδή, η ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι εντοπίστηκαν τεχνικές παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να κατοχυρωθεί η απόλυτη ασφάλεια του συστήματος προτού ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές ολοκληρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί την 3η 13 Μαρτίου και ώρα 8 το πρωί. Το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 209 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει επιδότηση έως και 70%, ενώ οι δικαιούχοι θα επιλέγονται με κριτήρια το ατομικό οικογενειακό εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση. Από η παναχώρηση 3-4 ημερών, ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί ούτε από το site του Υπουργείου και περιμένουμε να δούμε δυστυχώς τι θα γίνει. Διότι και στους πελάτες μας και στους πολίτες έχουμε την άμεση υποχρέωση, δεχόμαστε συνέχεια τηλέφωνο όπως βλέπετε να τους ενημερώσουμε. Πιστεύουμε να ανοίξει και να πάνε όλα καλά έστω και με τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση, διότι κάθε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας είναι σεβαστό και πρέπει να κατατείνει καταρχήν στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά τονίζω και πάλι με κριτήρια όχι όπως αυτά. Το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου έστειλε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη. Χαρακτηριστικά, επισημαίνουν προβλήματα επί της διαδικασίας, ζητώντας τη διόρθωσή τους. Αναφερθήκαμε στα προβλήματα. Το έργο αυτό, το αντικείμενο, έχει πολλά θέματα τα οποία απασχολούν απασχολούν τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς, αυτούς δηλαδή τους συντελεστές οι οποίοι θα υποβάλλουν τους φακέλους μας στο σύστημα. Το βασικότερο θέμα που είναι ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων, που βασικά είναι η σειρά ένταξης, ας πούμε, στο σύστημα. Η επιστολή που υπογράφεται από τον πρόεδρο του παρατήματος, Δημήτρη Κυριαζίδη, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σημαντικό κριτήριο επιλογής των δικαιούχων είναι η σειρά προτεραιότητας της αίτησης υπαγωγής, γεγονός που απέχει σημαντικά από κάθε επιστημονική ενεργειακή τεκμηρίωση. Την πολυπλοκότητα των απαιτούμενων ενεργειών για την έγκυρη και έγκυρη προετοιμασία υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση έγκρισης της παρακολούθησης εκτέλεσης των παρεμβάσεων για κάθε ωφελούμενο. Την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης των μηχανικών ως βασικών συντελεστών υλοποίησης του προγράμματος σε κύρια αλλά και απλούστερα ζητήματα που δεν διευκρινίζονται στα κείμενα του οδηγού και των παραρτημάτων. Την έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρησης των αιτήσεων και τη μη πρόβλεψη εύλογου χρονικού διαστήματος δοκιμαστικής λειτουργίας για αποφυγή των αναμενόμενων δυσλειτουργιών της πλατφόρμας λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων. Οι όροι του προγράμματος είναι πολύ λίγοι για το αντικείμενο. Δηλαδή τα 300 εκατομμύρια τα οποία μοιράζονται στις περιφέρειες της χώρας και στη δικιά μας περιφέρεια αναλογούν 17 εκατομμύρια ευρώ.